Κρυαρά με το 20, 3 Καλαμέλος, 4 Κοβερίνος, 5 Δημητρίου, 7 Κορομπόκης, 9 Κιούρκος, 10 Αποστόλου, 24 Γεωργόπουλος, 19 Γόγολος και νούμερο 25 ο Σαβίδης. Όλα είναι έτοιμα και ο διαιτής κύριος Κωνσταντινίδης που έχει βοηθούς τους κύριους Ρετζή και Κολόκα δίνει το σήμα για την έναρξη του αγώνα. Παρακολουθούμε ένα συναρπαστικό μάτς, καθώς και οι δύο ομάδες όπως είπαμε καίγονται για το θετικό αποτέλεσμα. Η Παναχαϊκή, όπως προείπαμε, με την ισοπαλία είναι σίγουρα την πρωτοεθνική, αλλά και η Καλλιθέα έχει έρθει να τα δώσει όλα για αυτόν τον τελευταίο αγώνα. Μάλιστα, όλο το διάστημα που πέρασε την εβδομάδα που κύλησε, δημιούργησε εντυπώσεις ότι η διαιτησία θα μεροληπτήσει ή τέλος πάντων τα κέντρα αποφάσεων, όπως έλεγε, θα μεροληπτήσουν οι παίκτες της Παναχαϊκής στο χέρι των παίκτων της Παναχαϊκής, μάλλον στα πόδια τους είναι, να αποδείξουν ότι όλα αυτά είναι απλά φήμες και φλιαρίες. Και πιστεύουμε, προσωπική μας άποψη είναι, ότι η Παναχαϊκή άνετα μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και γιατί όχι τη νίκη. Βαθμούς, βρίσκεται στην κορυφή, ένας βαθμός της φτάνει για να πανηγυρίσει την άνοδο, ενώ η Καλλιθέα θέλει μόνο νίκη για να κερδίσει την άνοδο στην ισοβαθμία με την Παναχαϊκή, αφού έχει καλύτερο ο συντελεστής μεταξύ τους αγώνες. Και οι άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στην πρωτοεθνική έχουν ήδη καπαρωθεί από τα τρίκαλα που παίζουν σήμερα στην έδρα τους. Σε εύκολο αγώνα με τον Πανετολικό και με ισοπαλία και αυτοί βγαίνουν. Και την Καλαμάτα που βέβαια και αυτή έχει εύκολη αποστολή. Παίζει με τον Εδεσαϊκό και σε όλες τις ισοβαθμίες ευνοείται. Οπότε οι δύο θέσεις έχουν ήδη καπαρωθεί. Μία θέση λοιπόν παίζει ακόμα για την Παναχαϊκή ή την Καλλιθέα. Να δούμε ποιος θα είναι ο κερδισμένος. Κάποιες κρυφές ελπίδες έχουν και σε πιθανές ισοβαθμίες και οι Γιαννιώτες. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από την Παναχαϊκή που έστω και με το Χ κερδίζει την άνοδο και δεν χρειάζονται πλέον υπολογισμοί. Γιωβάνοβιτς. Μπίμπο. Ιακώβου. Γιωβάνοβιτς. Κόβεται από τον Κρυαρά. Κρυαράς. Για τον Καλαμέλο. Σε αντεπίθεση η ομάδα της Καλλιθέα ψάχνουν να βρουν τον Γιούρκο. Κορδονούρης. Ιακώβου. Γκίτσης. Γκίτσης σε έναν χώρο προσπαθεί να περάσει. Η μπάλα βγαίνει out για την ομάδα της Καλλιθέας, που ο Καλαμέλος την άφησε να κυλήσει έξω. Νατροσβίλη. Γκίτσης. Κιούρκος. Κερδίζει τη μονομαχία από τον Γκίτση. Κιούρκος ανοίγει για τον Καλαμέλο. Καλαμέλος ελίσσεται πολύ ωραία, σουτάρει, αλλά μπλοκάρει εύκολα ο Μπαλτιμάς. Μπαλτιμάς. Πολλές φωτοβολίδες κυκλοφοράνε στο γήπεδο. Πώς τις μπάσανε. Μίμπο. Κορδονούρης. Γκίτσης. Ενώ άγνωστο πως κάποιοι οπαδοί της Παναχαϊκής, της Καλλιθέας, μπήκαν στο γήπεδο και συμπλέκονται με τους οπαδούς της Παναχαϊκής. Ιακώβου. Όπως βλέπετε, έχει γίνει εισβολή των οπαδών μέσα στο γήπεδο. Τα μάτς φεύγουν.
τον αγώνα μας πάλι σε ένα χώρο που βρίσκεται και το νούμερο 7 πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Το νούμερο 7 ο Κορομπόκης ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό με πλασέ σε μια στιγμή αδράνεια της Παναχαϊκής. Ο Κορομπόκης άνοιξε το σκορ με πλασέ. Αδικαιολόγητα κοιμήθηκε η άμυνα της Παναχαϊκής και ο Κορομπόκης με πλασέ έγραψε το 1-0. Το 20 λεπτό. Στη σέντρα η ομάδα της Παναχαϊκής, ψυχρολουσία το 0-1. Καπουράνης. Λίμπο. Δημητρίου. Είναι προκλητική ο παδί της Καλλιθέας, 300 άτομα έχουν αναστατώσει στο γήπεδο. Και όχι τώρα με τον γκολ, και πριν από τον γκολ τα ίδια πράγματα γινόσανται. Ο Κορομπόκης για τον Γιούρκο. Σβίλη. Χρειάζεται ρυθμό η Παναχαϊκή, δεν έχει καθόλου ρυθμό. Σαβίδης. Για τον Καλαμέλο που επιχειρεί σουτ πολύ μακρινό χωρίς. Ο Μπαλτιμάστρα έχει γρήγορα και επαναφέρει την μπάλα. Ιακώβου. Καπουράνης. Ιωάννου. Απέχει πολύ από τον καλό του αυτό το τελευταίο καιρό. Χρωστά μια μεγάλη εμφάνιση στην Παναχαϊκή. Ούτε και σήμερα. Να προσβείλει. Πέρασε ωραία την μπάλα. Για τον Γιωβάνοβιτς, σουτάρει. Η μπάλα αλλάζει. Πολύ ωραία ευκαιρία. Και από κοντά ο Ιωάννου καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. Σε μια φάση διαρκείας στο 33ο λεπτό προς 34ο. Έγινε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή και ο Ιακώβου. Γιωβάνοβιτς. Να τροσβήνει, πολύ ωραίο σουτ και πολύ ωραία απόκρουση και από κοντά ήταν... Είναι ο Γκίτσης από κοντά μετά την ωραία απόκρουση του Νικολαίδη. Ο Γκίτσης από κοντά με κεφαλιά έγραψε το 2-1 που στέλνει την Παναχαϊκή στην πρώτη εθνική. Μέσα σε δύο λεπτά έχει... Σαβίδης. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόβει ο Κορδονούρης. Πάλι Σαβίδης. Αποστόλου. Βγαίνει πολύ ωραία ο Ιακώβου ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Καλλιθέας και απομακρύνει. Αποστόλου. Για τον Κορομπόκη που υποδεικνύεται σε θέση offside. Και μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αργά ο Καπουράνης εκτελεί το offside. Καπουράνης. Για τον Γιωβάνοβιτς. Κρυαράς. Γκοβερίνος. Κόβει με φάουλ τον Γιωβάνοβιτς. Άλλο ένα από τα πολλά φάουλ που κερδίσει η Παναχαϊκή.
Συμπληρώσαμε και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και πιστεύω ότι μετά από το φάουλ θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Η κομπίνα του Ιωάννου δεν έπιασε και μπλόκαρε χωρίς να ενοχληθεί ο Νικολαίδης. Το 2-1 υπέρ της Παναχαϊκής παραμένει. Κορδονούρης από μακρύ μπροστά από τον Γκαλαμέλο που μπαινε. Και τώρα ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου χρόνου που βρίσκει την Παναχαϊκή να προηγείται με 2-1 σε ένα μάτς δραματικό, καθώς το 20 προηγήθηκε η ομάδα της Καλυθέναν τον Κορομπόκη. Ισοφάρισε ο Ιωάννου σε φάση διαρκείας στο 34 και στο 36 ο Γκίτς με κεφαλιά πέτυχε το 2-1. Δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ της του Κατσουράνη μετά από το κόρνερ του Γιωβάνοβιτς επέρασε ελάχιστα out. Δύο φορές λοιπόν μέσα σε ένα λεπτό απείλησε η Παναχαϊκή. Το 53 την βολίδα του Γιωβάνοβιτς εκπληκτικά σε κόρνερ έδιωξε ο Νικολαίδης και στην συνέχεια το κόρνερ που εκτέλεσε και πάλι ο Γιωβάνοβιτς, η κεφαλιά του Κατσουράνη έκλειψε το δοκάρι και πάλι στην αντεπίθεση η ομάδα της Παναχαϊκής, μόνος ο Γιωβάνοβιτς πλασάρει και είναι το 3-1, αγαπητοί φίλοι του τηλεθεατές του Super B, το 3-1 μετά από την ολιγορία αυτή της άμυνας της Καλλιθέας. Κέρδισε την μπάλα ο Κατσουράνης, έδωσε δίπλα στον Γιωβάνοβιτς που προχώρησε και πλάσαρε τον εξελθόντα Νικολαίδη γράφοντας το 3-1 στο 55ο λεπτό. Και όπως φαίνεται όλα τελειώνουν. Η Παναχαϊκή είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μέτρα σήμερα προσπαθεί το σούτ όμως που πιάνει δεν απειλείται ο Νικολαίδη. Μπάλα out στο 71ο λεπτό. Νικολαίδη, 76ο λεπτό. Γεωργόπουλος. Κορδονούρης ελέγχει εύκολα την μπάλα. Το πλάγιο out είναι υπέρ της Παναχαϊκής. Τελικά είναι φάουλ υπέρ της διαιτητής Ιακώβου. Κατσουράνης κερδίζει την μπάλα μόνος του. Ανοίγει πολύ. Προλαβαίνει ο Αποστόλου και κόβει. Η μπάλα και πάλι στο Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς Ιωάννου από τους διακριθέντες σήμερα. Ιωάννου και ο Κατσουράνης έδωσε πνοή μπαίνοντας μέσα στην ομάδα. Βγήκε καλύτερα η ομάδα στην επίθεση. Ιωάννου επιχειρεί μια σέντρα σου, την μπάλα καταλήγει out χωρίς να απειλήσει τον τερματοφύλακα. Νικολαίδης, 78 λεπτό, 12 λεπτά ακόμα για το τελικό σφύριγμα του διαιτητή του κ. Κωνσταντινίδη. Γκαλαμέλος για τον Δημητρίου. Λάθος και από κοντά ο νούμερο 24 ο Γεωργόπουλος μειώνει σε 3-2 με βολίδα μέσα από την περιοχή. Άλλη μια αδράνεια της άμυνας της Παναχαϊκής και στο 78ο λεπτό με βολίδα μέσα από την περιοχή ο Γεωργόπουλος μειώνει σε 3-2. Παναχαϊκή 5 για την Καλλιθέα. Κορομπόκης. Τούρκος. Δημητρίου και πάλι Δημητρίου μετά το και πέναλτι που έκανε ο Καπουράνης επάνω στον Γεωργόπουλο. Ένα φοβερό λάθος του Καπουράνη ανέτρεψε τον Γεωργόπουλο στο 83. Ο Καπουράνης ανέτρεψε τον Γεωργόπουλο, πασιφανέστατο το πέναλτι, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο διαιτητής. Ήταν πεντακάθαρο το πέναλτι, ούτε καν διαμαρτυρήθηκε κανένας της Παναχαϊκής.
Και ο Γεωργόπουλος βρίσκεται μπροστά στην ευκαιρία να ισοφαρίσει, να κάνει το 3-3. Ο Κιούρκος είναι τώρα. Ο Κιούρκος αμέραζε στον Παλτιμά, σουτάρει και ισοφαρίζει το σκόρ σε 3-3. Έξι λεπτά ακόμα και βλέπουμε να μπαίνει μέσα στο τον Παυλίδη, να ετοιμάζεται να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε τι είναι στη θέση θα πάρει. Θέση του Γιωβάνοβιτς. Θα την πάρει ο Παυλίδης. 5 λεπτά πριν από την λήξη. Κάποια διαμαρτυρία του Κιούρκου, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μάλλον είναι απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κιούρκο. Κάτι είπε στο διαιτητή. Στο 85. Ακόμα δεν έχει γίνει η σέντρα. Μετά το 3-3 δεν ξέρουμε τι μπορεί να είπε στον διαιτητή ο Κιούρκος. Σημασία έχει ότι αποβλήθηκε ο αρχηγός της Καλλιθέας. Η σέντρα έγινε τελικά από την Παναχαϊκή 5 λεπτά πριν από τη λήξη. Φάουλ υπέρ της Παναχαϊκής, κάπου out. Τρέχουν οι παίκτες της Καλλιθέας, θέλουν ένα γκολ ακόμα για την πρώτη εθνική. Ανάψανε πάλι τα αίματα, ελάχιστα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος παραχωρεί πλάγιο out. Συγκλονιστικό το φινάλε. Με 10 παίκτες η Καλλιθέα. Μίμπο, Ιωάννου, Ιακώβου, ο πάγκος της Καλλιθέας, δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται για κάτι που δεν έδωσε ο κύριος Κωνσταντινίδης, δεν ξέρω. Πάντως διαμαρτύρεται έντονα. Η Καλλιθέα πιέζει, τελευταία δευτερόλεπτα. Μίμπο κόβει. Ένα μακακρινό σουτ, δεν απειλεί. Και καθώς θέλουμε 2 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού, ο Μπαλτιμάς προσπαθεί να καθησυχάσει και να απομακρύνει τους συμπαίκτες του. Ο Κιούρκος απομακρύνεται από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μίμπο, πανταχού παρόν ο Μίμπο. Ο Κατσουράνης είναι στην αντεπίθεση, ευκαιρία για... Ο Παυλίδης φεύγει μόνος του. Του κερδίζει κόρνερ η Παναχαϊκή, και όχι μόνο κόρνερ, κερδίζει κόρνερ και χρόνο, καθώς ήδη μπαίνουμε στο 90 λεπτό. Όλος ο πάγκος όρθιος, όλοι οι φίλαθλοι όρθιοι. Δευτερόλεπτα χωρίζει την Παναχαϊκή από την πρώτη εθνική, αλλά αυτό το 3-3 είναι μετάβλητο πολύ. Στο κόρνερ είναι, στην μπάλα πάνω είναι ο Γκίτσης και ο Καπουράνης. Πιέζεται εκεί από τον νούμερο 3, τον Καλαμέλο. Τελικά υποδεικνύεται φάουλ
υπέρ της Παναχαϊκής. Επάνω στο σημειάκι εσπρωχνόταν ο Καπουράνης με τον Καλαμέλο, τελικά δόθηκε φάουλ ή κόρνερ. Φάουλ είναι υπέρ της Παναχαϊκής. Ο Παϊτέρης. Η μπάλα έχει βγει. Τώρα συμπληρώθηκε το 90 λεπτό. Μίμπο πιο ψηλά από όλους. Γκίτσης. Κερδίζει φάουλ από το νούμερο 20 τον Παϊτέρη. 2 λεπτά καθυστέρηση δείχνει ο κύριος Μπέγκος. Το φάουλ υπέρ της Παναχαϊκής. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για τον Παυλίδη μπάλα από τον Γκίτσι. Πλάγι out υπέρ της Παναχαϊκής. Ροκανίζει τον χρόνο η Παναχαϊκή και καλά κάνει. Ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάγι out. Είναι ο Παυλίδης στην εκτέλεσή του. Ο Γκίτσι για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης ξεμαρκάρεται. Γυρίζει για τον Μίμπο. Που από κοντά γράφει το 4-3. Και όλα τελειώνουν εδώ. Αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές του Super B, όλα τελειώνουν εδώ πέρα, καθώς ο Μίμπο πέτυχε. Βλέπουμε εκατοντάδες άτομα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρουμε πού βρεθήκανε, πώς παρεσφρήσανε όλοι αυτοί μέσα στο γήπεδο. Κακό αυτό το πράγμα για την Παραχαϊκή. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Βέβαια το 4-3 οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την Παραχαϊκή στην πρώτη διεθνική κατηγορία. Αλλά αυτό εδώ πέρα που γίνεται, δεν ξέρουμε πώς, ποια πόρτα άνοιξε και είναι τόσο κόσμο μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μίμπο εκμεταλλεύτηκε μια assist του Παυλίδη, προχώρησε και πλάσταρε, η μπάλα βρήκε στο σώμα του τερματοφύλακα Νικολαίδη, αλλά τελικά κατέληξε στα δίχτυα του 4-3, είναι γεγονός. Δεν ξέρουμε πώς έγινε και πώς βρέθηκε τόσο κόσμο μέσα στο γήπεδο. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, τώρα πλέον όλα έχουν τελειώσει, ακόμα και γκολ να βάλει η Καλυθέα και άλλη μια κάρτα σε κάποιον παίχτη της Καλυθέας. Πρέπει να είναι ο Δημητρίου αυτός. Χαμός γίνεται μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρουμε τι νοσ' ευθύνη είναι. Πάντως είναι όλα αυτός ο κόσμος που γίνεται στο γήπεδο. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Δεν είναι καλό για την Παναχαϊκή. Δεν ξέρουμε. Εδώ βλέπουμε τον διαιτή να καλεί κοντά του τους βοηθούς του. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Το σκόρ είναι 4-3. Τώρα βλέπουμε τον κόσμο, τους παίχτες της Παναχαϊκής να διέχουν τον κόσμο έξω από το γήπεδο και έχουν δίκιο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Κινδυνεύει να γίνει η διακοπή του αγώνα. Ο κόσμος πρέπει να απομακρυνθεί. Δεν ξέρουμε ποια πόρτα άνοιξε και ποιο τίνος είναι η ευθύνη. Το διαιτητικό τρίο, μάλλον η τετράδα, είναι στο χώρο του κέντρου. Τώρα βλέπουμε τους βοηθούς διαιτητή να πηγαίνουν να πάρουν τη θέση τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι. Οι παίκτες της Καλυθέας είναι στη σέντρα, δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα. Επαναρχίζει ο αγώνας, ο Γεωργόπουλος σουτάρει σε ένα χώρο που δεν βρίσκεται κανένας.
Έχουν περάσει ήδη αρκετά λεπτά, δεν ξέρουμε τώρα πλέον τι θα δείξει ο διαιτητής. Όταν πετέχθηκε το πρώτο γκολ ήταν στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων. Τώρα ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων, το πέμπτο ίσως. Δεν ξέρουμε τι θα κρατήσει. Ακόμα πάντως όπως και να γίνει, η Παναχαϊκή είναι στην πρώτη εθνική και αυτή είναι η ουσία. Βλέπουμε τους